Καλησπέρα τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαι η Άννα Τσιριγότη στην εκπομπή «Η παιδεία δημιουργεί πολίτες». Μαζί μου μέσω επικοινωνία Skype βρίσκεται η κυρία Νανά Εμενίδου, υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα σας κυρία Εμενίδου. Καλησπέρα σας κυρία Τσιριγότη. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι στο κανάλι σας, έστω και από απόσταση. Κυρία Εμενίδου, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το ξεπούλημα της χώρας μας. Οτιδήποτε υπάρχει σε αυτή τη χώρα ξεπουλιέται ασύστολα. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το λευκό θησαυρό μας, το αλάτι μας, κυρία Εμενίδου. Το αλάτι μας. Το αλάτι μας. Το οποίο αλάτι ξεκινάει από αλικές. Ας δώσουμε λοιπόν την έννοια της αλικής. Αλικής με ύψιλον λοιπόν. Αλική είναι ο χώρος όπου υπάρχει το αλάτι. Και από εκεί το παίρνουμε. Είναι ένας χώρος όπου υπάρχει αλάτι δηλαδή. Είναι μέσα σε λίμνες, στεγνώνει το νερό και παίρνουμε από εκεί. Πρέπει να έχει αργυλικό υπόστρωμα, είναι σε λιμνοθάλασσες δηλαδή αυτό. Εδώ τώρα για να δούμε λίγο τον μηχανισμό, κυρία Τσιριγότη, να δούμε πώς γίνεται. Υπάρχουν λεκάνες, κάποιες λεκάνες λοιπόν, όπου μέσα εκεί μπαίνει το θαλασσινό νερό. Και γύρω στον Μάρτι, Απρίλιο-Μάρτι, μπαίνει το θαλασσινό νερό, στεγνώνει λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, λόγω του ανέμου, στεγνώνει, εξατμίζεται αυτό το νερό και το κατακάθι, να πω έτσι, σε αυτό το αργυλικό υπόστρωμα, πρέπει να είναι αργυλικό το υπόστρωμα για να συγκρατεί το θαλασσινό νερό λοιπόν. Γύρω στον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη αρχίζει η συγκομιδή, να το πω έτσι. Αρχίζουν να παίρνουν αυτό το αλάτι για να το περάσουν από μία επεξεργασία ώσπου να πάει στις χρήσεις που θα πρέπει να πάει. Αυτές είναι αβαθείς λεκάνες, δεν έχουν δηλαδή πολύ μεγάλο βάθος. Λέγονται αλοπηγεία αυτά και έχουν τις λεγόμενες μπούκες, τα μικρά ανοίγματα, όπου επικοινωνούν μεταξύ τους αυτά τα αλοπηγεία ή τα τηγάνια όπως λέγονται. Αν έχουμε επισκεφτεί τέτοιες περιοχές, θα δούμε αυτές τις αβαθείς λεκάνες να επικοινωνούν μεταξύ τους και οπότε μετά αρχίζει, όπως είπαμε, η συγκομιδή όλων αυτών. Το αλάτι τώρα, όλο αυτό χρειάζεται για την χημική βιομηχανία. Ό,τι περιέχει, ό,τι προϊόν γίνεται στις χημικές βιομηχανίες, σαφώς χρειάζεται το άλας. Στα αλίπαστα, οι βιομηχανίες αλίπαστων για τουρσιά, για όλα τα ψάρια που θα πρέπει, τα βλέπουμε μέσα σε κουτιά όπου είναι γύρω-γύρω γεμάτο αλάτι, γιατί είναι πολύ καλό συντηρητικό το αλάτι. Χρόνια αντέχει λοιπόν αυτό το ψάρι ή το αλίπαστο που μετά συντηρείται με το αλάτι, οπότε χρειάζονται χιλιάδες τόνοι σε αυτές τις βιομηχανίες. Αρχίζουν, όπως είπαμε, τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη να μαζεύεται αυτό και κατά το Μάρτι πάλι από την αρχή. Κυρία Εμενίδου, σε ποιες περιοχές της χώρας μας έχουμε αλικές? Έχουμε σχεδόν σε κάθε περιοχή της χώρας μας αλικές, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Τσιριγότη, καταντήσαμε, λέω καταντήσαμε, να έχουμε μόνο 7 περιοχές όπου συλλέγεται αυτός ο θησαυρός, ο λευκός θησαυρός. Στο Μεσολόγγι φυσικά, που όλοι γνωρίζουν, όλος ο κόσμος γνωρίζει για τις θαυμαστές ιδιότητες του άλατος του Μεσολογγίου, ο λεγόμενος αφρός Μεσολογγίου, είναι στην Πιερία, στο Αγγελοχώρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Καλονί και στο Πολύχνητο Λέσβου,
Έχουμε και στην Κεσάνη Ξάνθης και στη μέση της Κομοτηνής είναι τα 7 σημεία από όπου έχουμε αλικές. Μόνον σε αυτά τα σημεία. Ενώ ανατέθηκε στο τμήμα γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, δηλαδή σοβαρά παιδιά, σοβαροί επιστήμονες που κάνουν ακριβώς εργασία πάνω σε ποιες περιοχές της χώρας μας υπήρχαν αλικές, γιατί όπως από τη γραμματεία βλέπουμε ότι πάνω από 740 πηγές, πηγές δηλαδή λουτρά, υπήρχαν στη χώρα μας και είναι από τους προγόνους μας δοσμένα αυτά, σε ποια σημεία ακριβώς και τι έχουν αυτά τα ιαματικά λουτρά. Δεν είναι όλα για όλους, για όλες τις ασθένειες. Έτσι γνωρίζουμε και από αρχαιοτά τον χρόνο σε ποιες περιοχές υπήρχαν αλικές. Ανέτρεξαν σε πηγές αυτά τα παιδιά, έκαναν μια σοβαρή εργασία και βρήκαν 385 περιοχές, κυρία Τσιριγότη, το διανοείστε, 385 περιοχές εδώ στη χώρα μας όπου υπάρχει ποιοτικό αλάτι. Βέβαια, ίσως δεν φτάνει στην ποιότητα του Μεσολογγίου, που έχει πάρα πολλές θαυμαστές ιδιότητες αυτό το αλάτι, ο αφρός του Μεσολογγίου, αλλά είναι ένα από τα καλύτερα αλάτια του κόσμου, τα καλύτερα αλάτια του κόσμου, γιατί εξετάστηκαν και οι ιδιότητες αυτών. 16 περιοχές βρέθηκαν στη Μακεδονία και στη Θράκη, εδώ στις δικές μας περιοχές, γύρω στις 11 περιοχές στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, γιατί ανέτρεξαν σε πηγές αυτά τα παιδιά για να βγάλουν αυτή την εργασία. Στην Στερεά Ελλάδα 41 περιοχές στη Στερεά Ελλάδα, κυρία Τσιριγότη, κατανοείτε τώρα σε πόσες περιοχές που θα μπορούσαμε να τις εκμεταλλευτούμε. Στην Πελοπόννησο 92 περιοχές, σε όλη την περιοχή εκεί, σε όλους τους νομούς Πελοποννήσου. Δωδεκάνησα, αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει στα Δωδεκάνησα αλική, 52 περιοχές. Στις Κυκλάδες 62 περιοχές, στα Επτάνησα γύρω στις 33 περιοχές, στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο 24 περιοχές, στην Κρήτη συνολικά 54 περιοχές. Καταλαβαίνετε τώρα τι εξαιρετική δουλειά έχει κάνει το Πανεπιστήμιο, το τμήμα γεωγραφίας του Αιγαίου, και λοιπόν ανατέθηκε στα παιδιά αυτά να κάνουν αυτή την έρευνα. Και τι έγινε, κυρία Τσιριγότη? Τα παιδιά αυτά ίδρωσαν, ανέτρεξαν σε πηγές, έκαναν την έρευνά τους για να μπει σε ένα συρτάρι όλη αυτή η έρευνα. Γιατί έχουμε 7 μόλις σημεία όπου υπάρχει εξόρυξη, υπάρχει δηλαδή η συλλογή του άλατος. Θα μπορούσε να είναι σε πάρα πολλά άλλα σημεία και φυσικά να αναβαθμιστεί οικονομικά η περιοχή και θέσεις εργασίας και να γίνει εξαγωγή και να γίνει γνωστή η περιοχή σε όλο τον κόσμο και καταλαβαίνετε τι άλλο θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από όλα αυτά. Και το αλάτι είναι απαραίτητο σε κάποιες περιοχές, στην έρημο το ανταλλάσσουν με πολύτιμα μέταλλα, με χρυσό, γιατί χρειάζονται λόγω της πολλής εφίδρωσης που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και από την πολύ μεγάλη θερμοκρασία ούτε φαίνεται ο υδρότας στο σώμα τους, εξατμίζεται αμέσως. Είναι ο καλύτερος ηλεκτρολίτης, το κάλιο νάτριο φυσικά στο αίμα. Η καρδιά δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν έχει νάτριο, οπότε σίγουρα είναι απαραίτητο, απόλυτα απαραίτητο για την ζωή, για την ισορροπία των υγρών, για την ισορροπία του ζαχάρου στο αίμα και για τη λειτουργία του θυρεοειδούς και για πάρα πολλές άλλες σωστή δηλαδή ρύθμιση πάρα πολλών, κυρίως των υγρών του σώματός μας. Γνωρίζουμε δηλαδή το χλωριούχο νάτριο, έτσι λέγεται χημικά, χλώριο και νάτριο μαζί, αλλά τα αλάτια ανάλογα με από ποια περιοχή τα συλλέγουμε δεν έχουν μόνο χλώριο και νάτριο, αλλιώς θα ήταν όλα τα αλάτια του κόσμου ίδια. Ειδικά εδώ στη χώρα μας έχουν πάρα πολλές άλλες προσμίξεις μέσα που είναι και αυτές απαραίτητες, μαγνήσιο, ασβέστιο, θυϊκά άλατα. Το μαγνήσιο τώρα
Γνωρίζω λόγω επαγγέλματος ότι όταν έχουμε έλλειψη μαγνησίου, πάρα πολύ άσχημα πράγματα συμβαίνουν στα κύτταρά μας, στον οργανισμό μας. Έχουμε σπασμούς των κυττάρων με αποτέλεσμα να έχουμε κράμπες και πόνους στα οστά και στους μύες μας. Το ασβέστιο, το μαγνήσιο, τα θυϊκά άλατα κάνουν πάρα πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό χρειάζονται όλα αυτά σε εχνοστοιχεία κάποια. Τα χρειαζόμαστε όμως γιατί είναι απαραίτητα για την σωστή μας λειτουργία. Κυρία Μενιδού, έτσι όπως το θέτετε το ζήτημα, θέλετε να πείτε ότι έχουμε ποιότητες το αλάτι μας? Δηλαδή όλο το αλάτι μας δεν είναι το ίδιο? Όχι, σαφώς δεν είναι το ίδιο. Έχει να κάνει με τις περιοχές όπου υπάρχει αυτό το άλας, γιατί υπάρχει και το ορυκτό άλας, δεν είναι μόνο μέσα από τις λιμνοθάλασσες αυτό. Δεν είναι το ίδιο, έχει μαζί άλλες προσμίξεις που του προσδίδουν άλλα χαρακτηριστικά και άλλες ιδιότητες. Έχει να κάνει με το πόσο χοντρός είναι ο κόκκος του, πόσο λεπτός είναι ο κόκκος, το μέγεθος και το χρώμα. Το χρώμα προσδιορίζεται από τα στοιχεία που εμπεριέχει μέσα φυσικά. Και έχει, όπως είπαμε, πάρα πολλές χρήσεις και στην οδοποιία και καλλιτεχνία και στη χημική βιομηχανία και σε πάρα πολλές άλλες εφαρμογές στο άλας. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για το Μεσολόγγι, για την Αφρίνα του Μεσολογγίου, που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα σε αυτό, ο αφρός του Μεσολογγίου λέγεται έτσι γιατί είναι πραγματικά σαν αφρός φαίνεται ή σαν λουλούδια που κρυσταλώθηκαν αυτά. Αυτό το άλας μαζεύεται με τα χέρια, με πάρα πολύ σεβασμό, σε ξύλινα κυβότια. Δεν είναι εκείνο το ή άλλη παραγωγή με τα φορτηγά ή με αυτά εδώ που θρηματίζουν το αλάτι και μετά το φορτώνουν σε μέσο σιλό. Έχει έναν άλλο τρόπο επεξεργασίας αυτό ο αφρός του Μεσολογγίου και φυσικά και η τιμή του διαφοροποιείται γιατί εκεί συγκεντρώνονται τα περισσότερα στοιχεία και ιχνοστοιχεία αυτού του άλατος, η Αφρίνα. Κυρία Μενίδου, θα σας διακόψω γιατί τα τελευταία χρόνια είναι λαϊκή έκφραση που θα χρησιμοποιήσω. Μας έχουν φλωμώσει να μας προωθήσουν το αλάτι των Ιμαλαΐων. Ένα ορυκτό αλάτι. Ενώ έχουμε εμείς ίσως το καλύτερο αλάτι του κόσμου. Γιατί ο ανθός Μεσολογγίου, στον οποίο αναφέρεστε, είναι διάσημος σε όλο τον κόσμο. Κι όμως, εμείς που τον παράγουμε, εμείς που τον έχουμε στη χώρα μας, μας βάζουν στο μυαλό μας ότι το αλάτι των Ιμαλαΐων είναι καλύτερο από το δικό μας. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Κοιτάξτε, καλύτερο δεν θα έλεγα ότι μας το πασάρουν έτσι, αλλά έμεσα μας το πασάρουν έτσι, γιατί από τα πρωινάδικα και απογευματινά και μεσημεριανά που έχει, δεν υπάρχει εκπομπή που να σέβεται σε εισαγωγικά τον εαυτό της, αν δεν βάλει και κάποιον μέσα να μαγειρέψει. Και έχουν γίνει στάρ, αστέρες, δεκάδες μάγειροι, κυρίως μάγειροι, άντρες. Λοιπόν, και όλοι αυτοί έτσι με έναν τρόπο, γιατί τώρα βρήκαν και έναν έξυπνο τρόπο, πέραν των πολλών διαφημίσεων που λες θα δω μία ταινία και μετά ξεχνάς ποια ταινία έβλεπες, λόγω του ότι παρεμβάλλονται οι διαφημίσεις, κάνεις ένα ζάπινγκ και λες πω ποια ταινία έβλεπα τώρα, γιατί όλα είναι μία από τα ίδια επί της ουσίας. Με έναν τρόπο σε αυτές τις εκπομπές γράφει κιόλας ότι υπάρχουν προϊόντα μέσα εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Οπότε όταν μαγειρεύει ο άλλος, πώς λέγεται ένας, δεν παρακολουθώ γιατί στη μαγειρική δεν είμαι και τόσο καλή, βλέπετε το αλάτι εκεί των Ιμαλαΐων δίπλα, φορά παρτίδα, υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων. Έτσι δεν λέει? Έτσι ακριβώς λέει. Προϊόντων. Είναι κάτι σαν χορηγή αυτή, οπότε δεν υπάρχει διαφήμιση με την έννοια των σποτ. Απλά υπάρχουν αυτά και το λάδι και οτιδήποτε είναι να διαφημίσουν, είναι έτσι. Και ξεκίνησε έτσι το αλάτι των Ιμαλαΐων.
ενώ θα πρέπει όλοι μαζί αυτοί οι μάγειροι να πούν θα δώσουμε το δυναμικό παρόν για τα ελληνικά προϊόντα. Όλοι μαζί μπορούν να το κάνουν, κυρία Τσιριγότη, να πει ο Πετρετζίκης, κάπως έτσι, Πετρετζίκης, πώς λέγεται, ότι εγώ θα παρουσιαστώ, χωρίς να ταρπάζει όμως. Δεν είναι αυτός ο λόγος, αν και τα πάντα είναι εμπόριο και χρήμα και διαφήμιση, αλλά να πει θα προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα, το αλάτι Μεσολογγίου. Αυτό μπορούν να το κάνουν. Και όμως εκεί, των Ιμαλαΐων, που εκεί να γνωρίζουμε ότι όλα τα λίμματα, όλα τα απόβλητα, όλα αυτά οι συσκευές που έχουμε, που έχει μέσα και σπάνιες γεύσεις και επικίνδυνα υλικά, πετιούνται σε εκείνη την περιοχή. Άρα και γνωρίζουμε ότι εκείνη η περιοχή είναι η πιο βεβαρημένη όσον αφορά τη θάλασσα, η θάλασσα της Κίνας και γενικά η περιοχή εκεί των Ιμαλαΐων, και σίγουρα επηρεάζεται και το άλας εκεί, που σαν οπτικά είναι πάρα πολύ όμορφο, φτάνει μέχρι και το μαύρο, είναι το πορτοκαλί, είναι το κόκκινο αλάτι των Ιμαλαΐων. Αλλά από τη στιγμή που αποδεδειγμένα έχουμε το δικό μας αλάτι εδώ σε 385 σημεία, κυρία Τσιριγότη, για ποιο λόγο να πάρει ευχή θα πρέπει να πάμε εκεί? Για ποιο λόγο όποιος ιδιώτης, έμπορος, επιχειρηματίας έχει κάνει την εισαγωγή αυτού του άλατος, θα σωθεί ένας επιχειρηματίας? Αν ανοίξει όμως μία μονάδα εδώ όπου θα παράγεται αυτό το άλας, σε όλες αυτές τις περιοχές που είπαμε, κυρία Τσιριγότη, είναι θέσεις εργασίας και το προϊόν μένει στην χώρα μας όσο χρειαζόμαστε, και το άλλο θα εξάγεται σε όλο τον κόσμο κατόπιν βεβαίως διαφήμισης. Κυρία Εμενίδου, έχουμε ποσοτικά και οικονομικά δεδομένα που αφορούν το αλάτι στη χώρα μας? Βεβαίως έχουμε. Εκεί ήθελα να καταλήξω, όχι για να σας μιλήσω για το αλάτι του Μεσολογγίου, όλοι το γνωρίζουμε, να σας πω ότι η χώρα μας θέλει 350.000 τόνους το χρόνο, έχει 200.000 τόνους το χρόνο από όλα αυτά, τις αλικές αυτές, και εδώ είναι το τρελό, το αδιανόητο, ότι εισάγουμε 150.000 τόνους άλατος. Από πού, κυρία Τσιριγότη? Από το Ισραήλ και πάλι, από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από τη Γαλλία ίσως, ναι, από τη Γαλλία. Αν είναι ποτέ δυνατόν η χώρα μας με 385 σημεία που το Πανεπιστήμιο τα έβγαλε, όχι ένας οποιοδήποτε, πατώντας και σε πηγές των προγόνων μας, ότι έχουμε τόσα πολλά σημεία για να πάρουμε το άλας, το ελληνικό, υπάρχει της, όπως είπαμε, του Μεσολογγίου, και σε οποιοδήποτε νησί έχω πάει, υπάρχει πάντοτε μια περιοχή που λέγεται Αλίκη, Αλική, Αλικές. Και στη Θάσο πρόσφατα που πήγα, η Αλίκη, Αλική, ναι, οπουδήποτε, έτσι να κάνεις, θα βγάλεις το αλάτι. Λοιπόν, και εμείς κάνουμε εισαγωγή από το Ισραήλ και από την Τουρκία και από την Αίγυπτο. Είναι δυνατόν, κυρία Τσεριγότη, να συμβαίνει αυτό? Εισαγωγή άλατος, στη στιγμή που βρίσκεται έτσι στα πόδια μας σε οποιαδήποτε περιοχή, 385 σημεία στη χώρα, οι κατάπτυστοι, και κάνουν εισαγωγή άλατος με όποια ποιότητα, με αμφισβητήσιμη ποιότητα, ενώ εδώ την ποιότητα τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί χρειάζεται το άλας, όπως σας είπα, και στην οδοποιία και στο μαγείρεμα και στους καλλιτέχνες και στη χημική βιομηχανία. Το άλας είσαι το αλάτι της ζωής μου, λέμε, έχει μείνει και παροιμία, είναι και συντηρητικό, είναι και τα πάντα το αλάτι, χωρίς αλάτι δεν ζούμε. 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ξοδεύουμε. Αυτές οι αλικές, οι 7 που δουλεύουν ή κουτσοδουλεύουν, δίνουν 7 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, κυρία Τσιριγότη. Να ρωτήσω τώρα, να τολμήσω να ρωτήσω, ποιος διαχειρίζεται τις αλικές μας, κυρία Εμενίδου?
Από το 1987 ήταν στο ελληνικό δημόσιο με την επωνυμία Ελληνικές Αλικές ΑΕ, με σκοπό την ενίσχυση βεβαίως της τοπικής εδώ αγοράς των βιώσιμων αλικών μέσω εκβιομηχάνησης, με εξυγχρονισμένα φυσικά, με εξυγχρονισμένο τρόπο, αυτό το πρωτογενές αλάτι. Από τις 1 πρώτου του 18 βάση νόμου, να σας πω το νόμο 4389 του 16, είναι νόμος ίδρυσης της ΑΔΕ, όπως αυτός τροποποιήθηκε γνωρίζουμε με νόμο 4512 του 18, το σύνολο της εταιρείας, το σύνολο της εταιρείας που κατήχε το ελληνικό δημόσιο 55,19 είναι για το management, μεταβιβάστηκε στην ελληνική εταιρεία συμμετοχών και περιουσίας ΕΕΣΥ, ΠΑΕ, το υπερταμείο που είναι αποκλειστικά συμφερόντων των δανειστών μας. Κύρια Τσιριγότη, αν σας απήντησα λοιπόν, και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 ο πρόεδρος του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης μίμησε ατομικά, αλλά και σαν πρόεδρος του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, τον Προκόπη Παυλόπουλο, το γνωρίζουμε αυτό, επειδή προσυπόγραψε αυτόν τον νόμο που σας είπα, το 4389 του 16, εκχωρώντας το κράτος και τα δημόσια έσοδα και όλα τα νευραλγικά υπουργεία, 11-12 υπουργεία, όλα τα έχει εκχωρήσει σε αυτήν την ΑΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αυτό είναι σχάτη προδοσία, μίμησε φυσικά και τους 300 της Βουλής, γιατί είναι εκεί χωρίς να υπάρχει σύσταση της Βουλής. Τώρα, επειδή διανύουμε μία προεκλογική περίοδο, κάτι τέτοιο μυρίζει, κάτι λένε για Οκτώβρη εκλογές, γιατί έχει πατώσει ο Μητσοτάκης, θέλει όπου φύγει φύγει, ό,τι σώσει σώσει, αφού έχει πουλήσει τα πάντα. Βλέπετε ούτε εξωτερική πολιτική, έχει τα μεγαλύτερα μέτρα λιτότητος υπάρχουν τώρα και βγήκαμε λέει και από την υψηλή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 400 τα 100 λοιπόν με 400 δισεκατομμύρια χρέος, ενώ με 100 δισεκατομμύρια είχαμε το βραχνά και το βρόγχο. Κυρία Τσιριγότη, έρχεται ο Μητσοτάκης να μας πει ότι βγήκαμε από την εποπτεία. Αν είναι ποτέ δυνατόν αυτά τα ψεύδη που λέγονται, θερμά επεισόδια από γείτονες φιλικές χώρες είναι στο προσκήνιο και μυρίζει πάλι, όπως σας είπα, εκλογές. Και όταν αρχίζουν, μπαίνουμε στο στάδιο των εκλογών, η Βουλή διαλύεται. Πώς διαλύεται μια Βουλή η οποία δεν έχει συσταθεί ποτέ? Ας το ψάξει αυτό ο πολίτης που μας ακούει, ας δει τη μήνυση που έχει κάνει τότε προς τον Προκόπη Παυλόπουλο, που η εσχάτη προδοσία, ξέρετε, ποτέ δεν διαγράφεται, όσα χρόνια και να περάσουν. Ένα έγκλημα μετά από 20 χρόνια διαγράφεται και να βρεθεί στον 21ο χρόνο ο δολοφόνος, τέλος πάντων, δεν τον κάνουν απολύτως τίποτα. Αλλά η εσχάτη προδοσία δεν διαγράφεται ποτέ, κυρία Τσιριγότη. Οπότε και το αλάτι μας μέσα στο υπερταμείο, το οποίο υπερταμείο τσεπώνει, είναι ένα φάντασμα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από το υπερταμείο, δανειστές μας, που ελέγχουν και τη φορολογική πολιτική, που κάνουν μάλλον την φορολογική πολιτική. Οπότε με έναν προϋπολογισμό και γύρω στα 800 δισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο που έχει η χώρα μας, κυρία Τσιριγότη, οι εκάστοτε πολιτικοί και πουλητικοί τι κάνουν? 50-60 δισεκατομμύρια που δίνουν στα υπουργεία από εδώ και από εκεί, και αυτά τα τρώνε παρατρεχάμενοι τα μισά και τίποτα δεν πάει στην ανάπτυξη της χώρας μας και στις τσέπες των Έλλην πολιτών. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε μία χωάνη που καταλήγει στις τσέπες όλων αυτών, στο υπερταμείο που δεν έχει ούτε έδρα, δεν γνωρίζουμε τίποτα μα τίποτα γι' αυτό. Εξάλλου και ο Βαρουφάκης που ήταν υπουργός οικονομικών λέει ότι δεν είχα καν πρόσβαση στα έσοδα της χώρας. Στο κομπιούτερ δηλαδή δεν άνοιγα και δεν είχα πρόσβαση στο ταμείο της χώρας. Γιατί πρόσβαση έχει μόνο όποιος βρίσκεται
μέσα ή πίσω από την ΑΔΕ, την ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη το λέει, έχουμε φλωμώσει στις ανεξάρτητες αρχές εδώ. Άρα δεν μπορεί ούτε το ίδιο το κράτος με όποιον μηχανισμό να κάνει έλεγχο που πήγαν όλα αυτά τα χρήματα, όταν ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών στο λέει. Μόνο στα έξοδα έχω πρόσβαση. Τι έξοδα έχουν γίνει, τι έσοδα, δεν γνωρίζω τίποτα. Οπότε κυρία Τσιριγότη, βλέπουμε ότι ο κόπος μας, οι θησαυροί μας, γιατί δεν είναι μόνο το αλάτι, οπουδήποτε κάτω στη Γαία και εδώ που βρίσκομαι και εκεί που βρίσκεστε, λίγο αν σκάψεις έως πολύ, βρίσκονται τα πάντα και κάποια μοναδικά στον κόσμο. Από το αλουμίνιο, από μοναδικά στον κόσμο. Και αυτά όχι μόνο τα εκμεταλλεύτηκαν οι εκάστοτε πολιτικοί, τα έχουν δώσει έτσι, τα έχουν προσφέρει έτσι. Γιατί δεν είχε κανένας πολιτικό φρόνημα, ελληνικό πολιτικό φρόνημα, να θέλει το δίκαιο αυτής της χώρας. Όλοι ήταν ξενόδουλοι, όλοι ήταν ξενόφερτοι, με ελληνικά ονόματα μονάχα, και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πουλήσουν οτιδήποτε υπάρχει στη χώρα σε ημέτερους, σε δικά τους παιδιά και σε ξένα συμφέροντα, και ενισχύοντας τα συμφέροντα και της Γερμανίας και της Τουρκίας και της Αλβανίας και της Βουλγαρίας και όλων, χωρίς να ζητούν ποτέ, ποτέ, ποτέ απολύτως τίποτα, παρά μόνο να λένε ναι, κοινό θέλεις, πάρτο. Κυρία Μενίδου, λόγω στενότητας χρόνου, θα κλείσουμε με την δυσάρεστη διαπίστωση ότι ούτε το αλάτι μας δεν μας ανήκει πια. Ούτε το αλάτι μας δεν μας ανήκει, κυρία Τσιριγότη. Αν θέλουν να μας ανήκει και το αλάτι μας και τα πάντα μας και να είναι μας κυριολεκτικά, θα πρέπει να έρθει ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης. Ο πολίτης που είναι απέναντι και μας ακούει να έρθει να διοικήσει. Να έρθει να υψώσει φωνή, να έρθει να πάρει τις πληροφορίες, να ενταχθεί στον δικό του φορέα που λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης, για να διεκδικήσει και το αλάτι του και τα πάντα του. Αφού τεινάξει και πετάξει όλους αυτούς από εκεί που είναι. Να έρθει να διοικήσει ο ίδιος. Ο ίδιος. Να έρθουμε να ψηφίσουμε αυτόν τον πολίτη που μας ακούει. Και με δύναμη, με σθένος, να υπερασπιστεί ο κάθε πολίτης που μας ακούει τα δίκαια και τα δικά του. Αυτά λέει ο πρόεδρος του φορέα. Δεν θέλω τα δικά σας, πάρτε τα. Αλλά τα δικά μου τα θέλω και θα τα πάρω. Έως να σβήσει ο ήλιος θα τα διεκδικώ και θα τα πάρω. Θέλετε, δεν θέλετε. Οπότε αυτό είναι, κυρία Τσιριγότη. Να μην εμψημυρούμε, να μην κλαίμε, να μην παραπονιόμαστε. Αν δεν κουνηθούμε από εκεί που είμαστε να διεκδικήσουμε, να φωνάξουμε, χωρίς βία, βεβαίως χωρίς βία, η γνώση είναι δύναμη, να πάρουμε τη γνώση και να διεκδικήσουμε τα δίκαια και τα δικά μας. Αλλιώς, πολίτη μου, μην κλαις, δεν θα σε ακούσω άμα κλαις. Θα σε ακούσω μόνο αν έρθεις εδώ, αν διαβάσεις, αν δεις, αν τηλεφωνήσεις σε μένα, αν πάρεις τις πληροφορίες σου και πεις είμαι εδώ δίπλα σου, αδερφή μου, αδερφέ μου, να πολεμήσω για να αλλάξω τα πάντα. Τότε θα σε ακούσω. Κλαίγοντας και πώς θα πληρώσω τη ΔΕΗ, κάτσε κλάψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσιριγότη. Ήταν εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μενίδου. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, είμαι η Άννα Τσιριγότη στην εκπομπή «Η παιδεία δημιουργεί πολίτες». Καλή σας συνέχεια και καλό σας απόγευμα.